Κούβας Κωνσταντίνος, πρόεδρος του Παράρτηματος Βορείου Ελλάδος του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου. Βρισκόμαστε εδώ πέρα σήμερα ανταποκρινόμενοι στο πανελλαδικό κάλεσμα που έκανε ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος σε καλλιτεχνικά σωματεία και φορείς, ώστε να δείξουμε ότι ένα χρόνο μετά την πανδημία είμαστε εδώ πέρα, έχουμε φωνή, εναντιωνόμαστε στα μέτρα τα οποία μας έχουν επιβάλει. Ουσιαστικά δείχνουμε με την τέχνη μας ότι κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή και συνεχίζουμε ενάντια στην καταστολή, ενάντια στην τρομοκρατία, ενάντια στη λογοκρισία, στη τέχνη και γενικότερα στα ζητήματα τα κοινωνικά τα οποία βλέπουμε κάθε μέρα να οξύνονται. Είμαστε εδώ πέρα και λέμε ότι θα συνεχίσουμε την πάλη μας και τη δράση μας με όποιον τρόπο μπορούμε, ώστε να συνεχίσουμε μέχρι να ικανοποιηθούν τα δίκαια αίτηματά μας. Και ποια είναι αυτά? Ουσιαστικά ζητάμε πέρα από την αποζημίωση να υπάρχουν φοροελαφρύνσεις, φοροαπαλλαγές, να παγώσουν δάνεια και χρέη σε ΔΕΚΟ και λοιπούς δημόσιους οργανισμούς. Απαιτούμε να ανοίξουν τα οδεία και οι χώροι στους οποίους θα μαθαίνουν οι νέοι σήμερα τις τέχνες. Ζητούμε τώρα που ανοίγει και ο καιρός να αρχίσουν σιγά σιγά με μέτρα και με προσοχή να γίνονται καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Και απαιτούμε ουσιαστική στήριξη όλων των συναδέλφων ανεξάρτητα από το αν έχουν δουλέψει ή όχι τα τελευταία χρόνια. Μουσικών καλλιτεχνών, εγώ είμαι μουσικός. Είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε μια μαύρη επέτειο ουσιαστικά. Την επέτειο του ενός χρόνου που δεν έχουμε δουλειά, την επέτειο του ενός χρόνου ανελαίει της κρατικής καταστολής, υγειονομικού εμπεχμού, τον ένα χρόνο που δίνονται, υπάρχουν λεφτά για τα κανάλια, για τις λίστες, πέτσα, αλλά δεν υπάρχουν λεφτά για περισσότερα λεωφορεία, για περισσότερες μονάδες ΜΕΤ, για υδροφαρμακευτική περίθαλψη, για επιδόματα σε όλους τους ανέργους. Μπορούν να κάνουν ένα μητρό το οποίο μας φακελώνει, αλλά δεν μπορούν να βρουν τα στοιχεία μας από τα σωματεία μας και προσπαθούν να τα αποδυναμώσουν με κάθε τρόπο. Τον ένα χρόνο που ουσιαστικά μας έχουν στερηθεί βασικά δικαιώματα και δεν υπάρχει και καμία διάθεση συνεννόηση. Και συμμετέχουμε σήμερα σε μια μουσική διαμαρτυρία για τον ένα χρόνο χωρίς πολιτισμό μαζί με την Πρωτοβουλία Μουσικών Καλλιτεχνών, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Διαμαρτυρόμαστε για τη ζωή μας χωρίς τέχνη, για τη διαδικτυακή υποβαθμισμένη έως πλέον όχι τέχνη, για τα κλειστά μας πανεπιστήμια και υπάρχει και ένα κουτί για οικονομική ενίσχυση με ελεύθερη συνεισφορά για τους συλληφθέντες από τα επεισόδια καταστολής στην Βρετανία του Απιθύτα.